Λοιπόν, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την κατανόηση που δείξατε αυτές τις 3 εβδομάδες που ήμουν, που έλειπα νομένου λόγω φόρτου εργασίας. Και θέλω να σας πω πως αλλάζουμε λίγο θεματολογία και θα κειμενόμαστε λίγο περισσότερο στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Γιατί άμα λέμε τα κοινωνικά, βαραίνει ο άλλος και στεναχωριέται, και εγώ θέλω στην εκπομπή μου να είστε πιο χαλαροί. Λοιπόν, νομένου ότι χάσαμε 3 εβδομάδες πριν από τις γιορτές, θέλω να αρχίσουμε λίγο με τον ημιτελικό του Fame Story και τον τελικό. Στον ημιτελικό του Fame Story είχαμε τον Γιάννη, τον Σωτήρη, την Άννα, την Αριστεία, τον Τίτο και τον Φιδία. Για μένα πιστεύω ότι το να αποχωρήσει ο Σωτήρης και ο Γιάννης ήταν το πιο δικαίο αποτέλεσμα που μπορούσε να γίνει στο Fame Story μέχρι τώρα. Γιατί υπήρχαν και τα άδικα αποτελέσματα, όπως είχα αναφέρει και σε άλλη εκπομπή. Ο Νίκη θα μπορούσε να πάει πιο μακριά, δηλαδή αυτό με είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ο Σωτήρης ήταν από την αρχή που ξεκινούσε να τραγουδάει στον ημιτελικό, εκεί κατάλαβα ότι κάπου το έχασε. Και θεώρησα ότι θα ήταν ο πρώτος που θα αποχωρούσε. Λοιπόν, ο Γιάννης τώρα, εντάξει, με δίχασε λίγο, γιατί δεν ήμουν σίγουρος αν έπρεπε να αποχωρήσει ο Γιάννης ή... Κάπου έβλεπα και την Άννα δηλαδή στο να φεύγει. Αλλά μας διέψευσε το αποτέλεσμα των κριτών. Έστειλαν την Άννα τελικό, γιατί κράτησαν την Άννα, το Σωτήρι και τον Γιάννη στην τελική τριάδα. Έστειλαν την Άννα τελικό και έδιωξαν τους άλλους 2. Λοιπόν, πάμε λίγο στον τελικό τώρα. Να το σχολιάσουμε και αυτό. Τελικός, η Άννα. Η Άννα και η Αριστεία θεωρώ ότι ήταν από τις μόνες κοπέλες που δίκαια έπρεπε να πάνε ψηλά, πιο μακριά από τις άλλες, γιατί έδειξαν την πιο καλή ανέλυξη στο παιχνίδι. Και μπράβο των κοριτσιών. Επίσης, η κοινή γνώμη ήθελε να πάει πρώτη η Αριστεία ή ο Τίτο. Δηλαδή, κάπου έβλεπαν την Άννα τρίτη ή τέταρτη. Εντάξει, για το Φιδία, τώρα, ναι, όταν τραγούδησε το Φουέκο, κάτι δεν μου άρεσε τονικά και στη μουσική του. Κάπου το έχασε, πιστεύω. Πιστεύω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Άννα, δηλαδή είπα, θέλω να το πάρει, να κερδίσει ή η Άννα ή η Αριστεία. Το άλλο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι ο Τίτος μπορεί να... εντάξει, δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ από μουσική, όπως έχω ξαναπεί, αλλά πιστεύω ότι ο Τίτο, τον έκπτο του άγγελο που του έδωσαν, αρχικά ήταν ένα κομμάτι το οποίο βγήκε όταν ήταν αυτός μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι δεν μπορούσαν να κρατάνε τηλέφωνα και ξέρω εγώ, και δεν μπορούσαν να έχουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο, άρα δεν μπορούσε να γνωρίζει τι υπήρχε και τι δεν υπήρχε έξω, ενώ τα νέα τραγούδια. Και να μπορέσει να το μάθει σε μια εβδομάδα, να μάθει πώς πηγαίνει, αν το τραγουδάει καλά. Αλλά το ότι ήρθε τρίτη θέση, γιατί νομίζω τρίτη θέση ήταν, ήταν πάρα πολύ δικαίο αποτέλεσμα. Να πούμε ένα μεγάλο συγχαρητήρια στην Άννα που ήρθε πρώτη. Και αυτό το κεφάλαιο Fame Story κάπου κλείνει. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και ελπίζω να συνεχίσει και του χρόνου. Και έτσι, όπως κάτι παλιό κλείνει, κάτι καινούριο αρχίζει. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για Survivor. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα των μαχητών φέτος θα μπορούσε να είναι λίγο πιο δυνατή. Δηλαδή, αναταχρονικά είδαμε ότι όλοι οι μαχητές έμπαιναν πιο δυναμικά. Φέτος νομίζω κάπου αγχώνονταν μπροστά στην κάμερα, αγχώνονταν το να μιλήσουν, στο να πούν την άποψή τους. Δηλαδή, βλέπουμε παράδειγμα, ας πούμε, την Ασημίνα που έκανε
χθες πολέμο στη Δώρα. Για το ότι ειρωνευόταν πάρα πολύ. Και η Δώρα, η καημένη, δεν είπε τίποτα. Τους βλέπει όλους σαν παιδιά της, γιατί είναι και πιο μεγάλη εκεί μέσα. Άρα λογικό το βρίσκω. Λοιπόν, μιας και αναφέραμε Survivor, πάμε να σχολιάσουμε λίγο τι έγινε από την αρχή μέχρι τώρα. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την πρεμιέρα, που ήταν δύο παιχνίδια. Ένας αγώνας για το ποια ομάδα θα υπερισχύσει και θα πάρει το τσακμάκι και ποια ομάδα θα κερδίσει την ασυλία. Θεωρώ ότι για πρώτο παιχνίδι τα πήγαν πάρα πολύ καλά, γιατί πήγαν στο 1-1. Δηλαδή είδαμε που έβαλαν μπροστά το Φάνι Μπολέτσι οι μαχητές και αντίστοιχα η διάσημη την Κατερίνα Δαλάκα. Και φαίνεται ότι ο Μπολέτσις για πρώτη φορά που δεν κάτυχε ρε παιδιά το στόχο, κέρδισε τη Δαλάκα και κατάφερε και έφερε το τσακμάκι στην μπλε ομάδα. Όμως στη Δαλάκα, η Δαλάκα δεν κατάφερε να κερδίσει, ας πούμε, ένα πιο αδύναμο, γιατί δεν ήξερε πως πήγαινε το παιχνίδι ο Φάνης, ενώ η Δαλάκα έχει πάει ήδη 4-5 φορές. Πόσες έχει πάει? Εντάξει, την περσινή δεν την μετράω γιατί έφυγαν γρήγορα που τους έδιωξε παραγωγή. Λοιπόν, βλέπουμε στον πρώτο αγώνα ασυλίας να βγαίνει η Δώρα που, από τους μαχητές, μιλάμε για την προηγούμενη εβδομάδα τώρα. Βλέπουμε στον πρώτο αγώνα ασυλίας να βγαίνει η Δώρα που θεωρώ ότι ήταν το πιο άδικο για να βγάλουν την πιο δυνατή τους, γιατί βλέπω ότι η Δώρα έχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη στο παιχνίδι, είναι πιο δυνατή και τώρα που δεν υπάρχει και η ψηφοφορία του κοινού για να ψηφίζει, βλέπω ότι θα πάει μακριά. Λοιπόν, βλέπουμε τη δεύτερη ασυλία να την παίρνουν πάλι οι διάσημοι και να βγάζουν υποψήφια την Αντριάννα Καλιά, που, παιδιά, δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε τόσο σκάνδαλο μέσα στην καλύβα, αλλά εμένα η Αντριάννα Καλιά μου άρεσε πάρα πολύ και στεναχωρήθηκα που βγήκε υποψήφια και αποχώρησε, γιατί θεωρώ ότι υπήρχαν πιο αδύναμοι αγωνιστικά. Ας πούμε, ο Ρόπ, ας πούμε. Εντάξει, έχει ανέβει λίγο τώρα ο Ρόπ, όπως και ο Σταμάτης, δηλαδή ήμουν ανάμεσα στο Σταμάτη και στο Ρόπ. Λοιπόν, βλέπουμε και την τρίτη ασυλία που χάνουν πάλι οι διάσημοι, η οποία έχουν βγάλει την Μαριλίνα. Και εδώ έρχομαι να αναφέρω ότι οι κανόνες έχουν αλλάξει. Περίμενα αυτή τη στιγμή για να αναφέρω τους κανόνες οι οποίοι έχουν αλλάξει. Οι οποίοι τώρα έρχονται να αναιρέσουν την ψηφοφορία του κοινού και σου λένε ότι βγαίνουν τρεις υποψήφοι προς αποχώρηση, όπως ξέρουμε από τα χρονικά. Και ο πιο δυνατός από τους τρεις διαλέγει ο MVP από τους τρεις, γιατί υπάρχει κι άλλος. Θα αναφερθεί σε λίγο. Διαλέγει αυτός το στόχο που κατέχει περισσότερο, άρα έχει ένα βαντάζ που αυτό μπορεί να διώξει κάποιον που δεν το έχει με το στόχο. Συνεχίζουμε τώρα για να αναφέρουμε και τους άλλους κανόνες του παιχνιδιού, που είναι ότι όποιος είναι πρώτος στα στατιστικά από την αρχή μέχρι τώρα, δεν είμαι σίγουρος αν είναι από την αρχή μέχρι τώρα η εβδομαδιαία, θα μπορεί να βγάλει άλλο ένα υποψήφιο από όποια ομάδα θέλει. Εντάξει, φυσικά δεν θα βγάλει από την ομάδα του, θεωρώ, δεν ξέρω, και μπορεί να βγάλει από την απέναντι ομάδα. Δίκαιο ακούγεται αυτό. Επίσης, άμα βγουν δύο γυναίκες και ένας άντρας υποψήφιοι προς αποχώρηση, δεν υπάρχει ισότητα, πρέπει να φύγει ο άντρας και να βγάλουν άλλη μία γυναίκα υποψήφια για να μείνουν τρεις γυναίκες, και ισχύει και το ανάποδο. Εμένα οι κανόνες του παιχνιδιού, να πω, μ' αρέσουν. Ενώ θεωρώ ότι φέτος θα νικήσει ο πιο δυνατός. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μπουν δύο παιχτρίες παγιές που μου άρεσαν πάρα πολύ. Η Σταυρούλα Χρυσαϊδή και η Στέλλα Ανδρεάδου, οι οποίες θεωρώ ότι και τις δύο χρονιές αδικήθηκαν πάρα πολύ. Και γι' αυτό τις έβγαλε ο κόσμος. Θεωρώ ότι τώρα που καταργήθηκε η ψηφοφορία του κοινού,
θα καταφέρει να, να υπερχίσει ο καλύτερος, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, πρώτη ασυλία της εβδομάδας χθες, υπερισχύουν οι μπλε. Καλό αυτό. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, παιδιά, είμαι με τους μπλε. Δεν είμαι με τους κόκκινους, γιατί θεωρώ ότι οι κόκκινοι έχουν λίγο μια έπαρση. Δεν το έχω ξαναδεί σε άλλες χρονιές, δεν ξέρω γιατί. Έχουν μια έπαρση προς τους μαχητές. Δηλαδή δεν σέβονται ότι είναι, είναι πρώτη φορά στο παιχνίδι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και μ' αρέσει που δεν έχουν διασπαστεί. Δηλαδή, ναι, είδαμε ένα καυγά με την Ανδρία Ναγκαλιά στην αρχή, που... αλλά μετά θεωρώ ότι άμα μείνουν ενωμένοι και μείνουν απέναντι στους διάσημους, θα πάνε μπροστά, θα πάνε μπροστά. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε λίγο για τους πρώτους υποψήφιους. Πρώτος υποψήφιος των διασήμων, ο Παύλος Παπαδόπουλος. Αυτός φέρνει λίγο στον τριαντάφυλλο. Ξέρω αν είναι και στο χαρακτήρα τέτοιος. Λοιπόν, και δεύτερος υποψήφιος, ο Αλέξης Παπάς. Έχω διαβάσει ότι η τρίτη ασυλία πάει στους, στους μαχητές πάλι σήμερα. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί πλέον δεν μπορούμε να ξέρουμε με αξιοπιστία τα spoilers τους. Απλά λένε ότι είναι, κερδίζουν οι μπλε και MVP είναι η Ασημίνα και βγάζουν τη Δαλάρα υποψήφια. Θα κριθεί το αποτέλεσμα, γιατί τώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Και εύχομαι στους μαχητές να κερδίσουν για άλλη μια φορά. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω, πάμε λίγο στο Μετά τη Φωτιά, το οποίο είναι μια σειρά η οποία έφυγε πάρα πολλά μηνύματα κοινωνικά, δηλαδή η οικογενειακή βία. Έδειχνε την κοπέλα η οποία είχε καεί το πρόσωπό της που την πέταξε μέσα στη φωτιά. Είχε πάρα πολλά πράγματα και μηνύματα τα οποία, η οποία σειρά έπρεπε να συνεχίσει. Λοιπόν, αυτή η σειρά έχει κοπεί. Έχει κοπεί. Τώρα, βασικά έδειξε το τελευταίο επεισόδιο της γιορτές και περιμέναμε πώς και πώς 8 του Γενάρη νομίζω θα ξαναξεκινούσαν. Θα ξαναξεκινούσαν τα γυρίσματα. Ο Λευτέρης Ελευθερίου σε μια συνέντευξή του όμως είπε ότι αυτή η σειρά κόπηκε τελείως. Έμειναν πάρα πολλοί ηθοποιοί άνεργοι. Στεναχώρια, πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια. Σας λέω, εγώ ήμουν φαν. Ήθελα να μάθω τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάρα πολύ κρίμα. Να σημειωθεί ότι αυτή η σειρά προσπαθούσε να βγει στον αέρα από το 2017 ή 2018 και τώρα το 2023 έδωσε ο Αντένα τον ναι στην παραγωγή για να τη βγάλει ψηλά για να τη δούμε. Από ό,τι κατάλαβα, υπήρξε μια διαφωνία στον ρυθμό επεισοδίων. Δηλαδή, αν η σειρά η παραγωγή συμφώνησε να γυριστούν 60 επεισόδια και ο Αντένα είπε ναι. Ο ΕΜΕΚ όμως, νομίζω τώρα τις γιορτές, τους είπε ότι πρέπει να κατεβάσουν λίγο τα επεισόδια και η παραγωγή δεν το δέχτηκε, και λογικό, γιατί άμα θέλουν να δείξουν τα πάντα και να φτάσουν μέχρι το τέλος, πρέπει να δείξουν και τα 60 επεισόδια. Έτσι έχει οργανωθεί το πλάνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε όλος αυτός ο ντόρος. Μιλάμε ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Πάρα πολλοί κόσμος στεναχωρήθηκε. Στο TikTok η κοινή γνώμη έβριζε πάρα πολύ και καλά έκανε, για να είμαστε ειλικρινείς. Τι να πούμε, ελπίζουμε ότι θα την πάρει κάποιο άλλο κανάλι ή θα ξαναξεκινήσει με τη νέα της σεζόν. Πάμε ένα διαλυματάκι και συνεχίζουμε με Γη της Αγιάς και Παγιδευμένη.